στην Ελλάδα, τρει στου τέσσερι δαπανούν σχεδόν μισό μηνιαίο εισόδημα για ενίκιο. Τρει στου τέσσερι έω 35 ετών μένουν ακόμη στο παιδικό δωμάτιο. Ενώ για του φοιτητέ είναι γολγοθάση η εξέβρεση κατοικία χωρί κρατική στήριξη των λαϊκών οικογενειών. Αιτίε είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία και το κυνήγι του κέρδου. Η κατοικία εμπόρευμα, οι πράσινε προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η κούρσα των επιτοκίων για τη θεωράκηση των τραπεζών τα πολύ διαφημισμένα προγράμματα όπω τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Σπίτι μου, που βάζουν το λαό να δανείζεται για να εξασφαλίσει κέρδη στου τραπεζικού και κατασκευαστικού ομίλου. Ταυτόχρονα, λαϊκά νοικοκυριά, οικογένειε ατόμων με αναπηρία, ανέργων, αντιμετωπίζουν χιλιάδε πληστηριασμού με βάση ευρωενωσιακέ οδηγίε και νόμου των κυβερνήσεων προ όφελο κορακιών, τραπεζών των φαντζ και των σέρβισερ. Ο λαό σώζει τα σπίτια του λαού. Παλεύοντα ενάντια στου πληστηριασμού λαϊκών κατοικιών και μαγαζιών αυτοαπασχολούμενων, απαιτώντα απαγόρευση πληστηριασμών, ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με ευθύνη του κράτου για την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, αναβάθμιση και επέκταση φοιτητικών αισθιών.